από το πρωτάθλημα στους άνδρες, πρωτάθλημα στους έφηβους. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα που καθίσαμε εντάξει στην καραντίνα, μετά συνεχίσαμε στους άνδρες, παίξαμε το πρωτάθλημα. Χαρήκαμε εκεί πέρα που το πήραμε. Μετά ξανακαθόμαστε, κάνουμε διακοπές, εντάξει, και μετά έρχομαστε και παίρνουμε ένα πρωτάθλημα εδώ στους έφηβους. Το οποίο η αλήθεια είναι, όσο και αν μοιάζει ότι ήταν εύκολο, εμείς το θέλαμε πάρα πολύ. Είχαμε ξεκινήσει προπονήσεις, φανταστείτε, από πολύ νωρίς. Και αυτό μόνο εμένα προσωπικά μου έδειξε ότι η ομάδα το ήθελε πάρα πολύ και θα κάναμε τα πάντα γι' αυτό. Λέει ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος ότι όλα οφείλονται στον coach. Ότι κάνει δουλειά, δεν κάνει μόνο αυτή τη δουλειά που βλέπουμε στο γήπεδο, αλλά κάνει πολλή δουλειά και έξω από το γήπεδο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θα τον έλεγα ως αφανής ήρωας, ο κύριος Μαρκάκης. Βοηθάει πολύ τα καινούργια παιδιά, γιατί όταν ξεκινάς χρειάζεσαι κάποιον άνθρωπο να σε καθοδηγεί. Και χαίρομαι που σε αυτήν την ομάδα είναι ο κύριος Μαρκάκης αυτός ο άνθρωπος για αυτά τα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν και σιγά σιγά θα είναι η επόμενη διάδοχη μαζί μας και με τον Χαράλα, ας πούμε. Το κάνατε εύκολο ή μας φαίνεται να είμαστε εύκολο φέτος? Εντάξει. Πιστεύω ότι υπήρξε μια διαφορά δυναμικότητας. Το θέμα όμως ήταν να το αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο και να το κάνουμε. Και αυτό γίνεται μόνο μέσω της σοβαρότητας. Και αφού ήμασταν σοβαροί, εν τέλει ίσως να φάνηκε εύκολο στον κόσμο, αλλά δεν ήταν. Έπρεπε να μείνουμε σοβαροί και συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Το χάρηκες? Ναι, το χάρηκα, η αλήθεια είναι πολύ. Παρόλο που ήταν εντάξει, ας πούμε ότι υπερασπιστήκαμε τον τίτλο μας, γιατί είχαμε πάρει το πρωτάθλημα και πέρσι. Το χάρηκα πολύ και ανυπομονώ να πάω να φάω σουβλάκια. Βέβαια, το να παίζεις πέρσι τέτοια εποχή με αντίπαλο το Ζάιτσεφ και το να είσαι εδώ φέτος στο κλειστό του Μιλένα είναι λίγο παράδοξο, ε. Εντάξει, ναι, υπάρχει μια διαφορά. Θυμάσαι. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσω. Ήταν ένα από τα όνειρά μου που σας έχω ξαναπεί που έγινε πραγματικότητα. Αλλά εντάξει. Τα όνειρα είναι για να τα, ας πούμε, να τα κυνηγάμε και να τα πετυχαίνουμε και όλοι από κάπου ξεκινάμε. Και εγώ από εδώ έχω ξεκινήσει. Με την Ολυμπιάδα παλιά εδώ πέρα έπαιζα. Και εντάξει, ποτέ δεν ξεχνάμε που ξεκινάμε. Και ποιος ξέρει, του χρόνου, ίσως τέτοια εποχή, να παίζει είτε συμπαίκτης είτε και αντίπαλος σε άλλο πρωτάθλημα με τον Ζάιτσεφ. Εντάξει, ποιος ξέρει, όπως το είπες. Η αλήθεια είναι ότι θα τον προλάβω, μεγαλώνει αυτός. Αλλά εντάξει, μακάρι. Κάποια στιγμή να το καταφέρω και αυτό. Τα όνειρά σου βέβαια δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα στους έφηβους ή το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι η διατήρηση του Αλέξανδρου Ράπτη σε ένα επίπεδο, αυτό που θέλουμε όλοι να δούμε και στην εθνική ομάδα. Πλέον τελειώνει από την εφηβική ηλικία, πλέον από σήμερα και μετά σε χρήζουμε άνδρα ή όχι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου έπαιζα εφηβικό και στις αναπτυξιακές ηλικίες. Φέτος, όπως έχετε μάθει, άλλαξε και θέση. Οπότε δεν είναι ένα, ας πούμε, εύκολο έργο. Θέλει διατήρηση στο σώμα και μεγάλη ενδυνάμωση. Είναι διαφορετική θέση, όσο και αν φαίνεται στους έξω ότι είναι το ίδιο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Αλλά οι προκλήσεις είναι για να τις προσπερνάμε και χαίρομαι πολύ που ξεκινάει η χρονιά τουλάχιστον. Ακραίος ή διαγώνιος? Τώρα εντάξει, επέλεξες διαγώνιος. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν, ας πούμε, ο Τζούριτς έχει αλλάξει τρεις θέσεις. Και όταν το ρωτάς, θα παίξει ακραίος διαγώνιος ή κεντρικός, διαγώνιος μέχρι να πεθάνω. Τώρα είναι το ερώτημα για σένα. Πώς το βλέπεις τώρα στην αρχή της καριέρας ενός διαγώνιου? Αυτή η απάντηση θα μείνει χρόνια, ξέρεις. Ωχ, Παναγία μου, αγχώθηκα. Εντάξει, η απόφαση μου ήρθε από πολύ μεγάλη σκέψη. Δηλαδή, το έχω σκεφτεί και εγώ, το έχω συζητήσει με τους γονείς μου, το έχω συζητήσει με τον μάντζερ μου, το έχω συζητήσει με τον κύριο Ανδρεόπουλο. Και γενικότερα βάλαμε τα πράγματα κάτω και καταλήξαμε σε αυτό. Όπως είπα και πριν, είναι μια πρόκληση, αλλά σε κάθε πρόκληση εγώ σαν άνθρωπος προσπαθώ να αντιδράω με τον καλύτερο τρόπο. Εύχομαι να πάει πολύ καλά και όχι, εντάξει, δεν το αλλάζω σε καμία περίπτωση. Το φοβάσαι? Καθόλου, όχι. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι και η ομάδα θα με βοηθήσει και εγώ την ομάδα μαζί θα δέσουμε. Αντιστείλε και μια φίλη στην κάμερα. Σε ποιον? Σε ποιον να τη στείλω? Εντάξει, στους δικούς μου να τη στείλω, κλασικά και εγώ, στη μάνα μου και στον πατέρα μου και στην αδερφή μου, οι οποίοι με βλέπουν από μακριά και εύχομαι να με θαυμάζουν για να μην τρέπονται. Σας αγαπώ πολύ, αφιερωμένο σε εσάς και σε όλο το Βόλιο, ας πούμε. Ωραία. Το πριν είναι τα σουβλάκια τώρα? Ναι, τώρα και με καθυστερείτε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Thank you.